Το σημερινό νομοσχέδιο και κυρίως το πρώτο του κομμάτι από τα τρία, αυτό που μιλάει για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, αποτελεί τυπικότατο δείγμα της πολιτικής τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Προκειμένου να εξυπηρετήσει τις προεκλογικές του σκοπιμότητες, προβάλλεται ως απόδειξη του κοινωνικού προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ και αξιοποιείται βεβαίως στην κατασκευή του γνωστού πλαστού διπολικού σκηνικού. Πλαστού διπολισμού, γιατί ενώ αφορά σε πολιτικές δυνάμεις αστικές, οι οποίες βρίσκονται στην υπηρεσία του καπιταλιστικού συστήματος και το διαχειρίζονται εναλλάξ, επιχειρείται αυτές οι δυνάμεις, στις οποίες μάλιστα τώρα τελευταία το πήγαινε έλα βουλευτών θυμίζει στάση του μετρό, επιχειρείται λοιπόν αυτές οι δυνάμεις να εμφανίζονται τάχα ως πρόοδος και συντήρηση με στόχο τον εγκλωβισμό λαϊκών δυνάμεων στα όρια της αντιλαϊκής πολιτικής, η οποία εφαρμόζεται πάντα σταθερά, ανεξάρτητα από τον οδηγό που κρατάει το τιμόνι της κυβερνητικής εξουσίας. Το τσουβάλιασμα όμως, κύριε Υπουργέ και κυρία Υπουργέ, του ζητήματος της ισότητας των φύλων, αφενός με την απονομή της ηθαγένειας, αφετέρου με διάσπαρτες ρυθμίσεις για τις εκλογές στην τοπική διοίκηση ή για πλήθος αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών. Το τσουβάλιασμα λοιπόν όλων αυτών σε ένα νομοσχέδιο φανερώνει, όπως και να το κάνουμε, και την αξία που δίνει τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα της γυναικείας ισοτιμίας. Ως νόμο πλαίσιο για τη γυναικεία ισότητα τον παρουσιάζει η κυβέρνηση, ο οποίος όμως στα πλαίσια της πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τέτοια σημαντικά κοινωνικά ζητήματα εξαντλείται τελικά ή στη θεσμοθέτηση θεσμικών οργάνων και επιτροπών, όπου βεβαίως οι διάφορες ΜΚΟ έχουν μόνιμο στασίδι, και στη διατύπωση διακηρυκτικών αρχών θετικών ορισμένες φορές, αλλά συνήθως χωρίς την ανάλογη στήριξη με πρακτικά μέτρα, ή στο ευχολόγιο, σε ευχολόγια μάλλον, όπως παραδείγματος χάρη για συμβάσεις αυτοδέσμευσης και κανόνες αυτορύθμισης για την προβολή λόγου χάριν της γυναικείας ισότητας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή τα τηλεοπτικά κανάλια, τα οποία κάθε βράδυ ως γνωστόν προάγουν τη γυναικεία προσωπικότητα μαζί και την αντρική βεβαίως σε εκπομπές τύπου Power of Love ή Next Top Model. Ενώ και η δημόσια ΕΡΤ, το τονίζουμε, η δημόσια και κρατική ΕΡΤ, έθαψε κυριολεκτικά τη μεγάλη συγκέντρωση της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, την ΟΓΕ, που είναι η πιο μαζική και η πιο μαχητική γυναικεία οργάνωση, έθαψε τη συγκέντρωσή της που έγινε στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις στις 8 του Μάρτη, τη μέρα της γυναίκας. Γιατί ξέρετε, καλή είναι η διακήρυξη για την ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας στην εργασία. Στην πράξη όμως αυτό το δικαίωμα της γυναίκας, όπως και κάθε ανθρώπου, ακυρώνεται καταρχήν μέσα στην καπιταλιστική πραγματικότητα της ανεργίας, ενώ για τη γυναίκα εμποδίζεται επιπλέον και από το βαρύ ρόλο που επομίζεται στο σπίτι. Και ασφαλώς, πρώτοι εμείς το λέμε, απαιτείται η ουσιαστική συμμετοχή της γυναίκας στην κοινωνική δράση έξω από τα περιορισμένα όρια της οικογένειας, με τη συμμετοχή της στην πολιτική και πριν απ' όλα στο εργατικό, στο λαϊκό κίνημα. Γι' αυτό όμως, όπως δείχνει η ζωή, όσο κι αν βοηθούν, δεν αρκούν οι ποσοστώσεις για τη γυναικεία συμμετοχή που θεσπίζονται κατά καιρούς, όπως και στο σημερινό νομοσχέδιο. Εδώ όμως οφείλουμε ως ΚΚΕ μία διευκρίνηση και μία εξήγηση. Όταν το ΚΚΕ αναφέρεται στη γυναικεία ανισοτιμία, δεν μιλά ούτε γενικά ούτε αταξικά. Δεν μιλά όπως τα υπόλοιπα αστικά κόμματα για μια εντελώς αφηρημένη θεωρητική έννοια της γυναίκας, αλλά εννοεί και μιλά πολύ συγκεκριμένα για τις γυναίκες των εργατικών και λαϊκών οικογενειών και για τα νέα λαϊκά κορίτσια που ζουν στο πετσί τους τη διπλή καταπίεση και εκμετάλλευση, και την ταξική αλλά και το παρακλάδι της, τη φυλετική. Γιατί
παρά το ότι τυπικά η ανισοτιμία της γυναίκας έχει καταργηθεί, ωστόσο αυτή μπορεί μια χαρά και κρύβεται κάτω από τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις που κάνουν θράψεις στις γυναίκες, ενώ δεν είναι και λίγες οι φορές που αυτή η ανισοτιμία ισχύει στην πράξη ακόμα και για τους μισθούς ή τα μεροκάματα. Πώς λοιπόν ο καπιταλισμός αυτήν την ανισοτιμία να μην την αξιοποιεί, όταν αυτή οδηγεί σε φθηνότερη εργασία και άρα γίνεται πολύτιμη πηγή και πρόσθετου κέρδους για το κεφάλαιο? Να λοιπόν γιατί η γυναικεία ανισοτιμία είναι διαχρονική και εκδηλώνεται σε όλα τα εκμεταλλευτικά κοινωνικά συστήματα. Να γιατί δεν αντιμετωπίζεται ριζικά ούτε στον καπιταλισμό, γιατί η ρίζα της είναι τόσο βαθιά όσο και η ταξική εκμετάλλευση. Αν έτσι ιδωθεί το γυναικείο ζήτημα, τότε πιο εύκολα θα δουν οι γυναίκες του λαού ότι δεν είναι τα στερεότυπα οι πρωταρχικές αιτίες της δικής τους ανισοτιμίας, όπως τους πιπιλίζουν κάθε μέρα τα παπαγαλάκια του συστήματος, αλλά ότι και αυτά τα απαράδεκτα στερεότυπα είναι και τα ίδια παράγωγα και αντανακλάσεις της ανισότιμης θέσης της γυναίκας στον καπιταλισμό. Πάνε πακέτο μαζί του. Γι' αυτό και όταν το ΚΚΕ τοποθετείται και κάνει κριτική για νομοσχέδια σαν το σημερινό και μιλά για την ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας στην κοινωνική εργασία, στην κοινωνική ζωή, τονίζει πρώτα απ' όλα τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες μπορούν και να εξασφαλίσουν πραγματικά την ολόπλευρη κοινωνική ανάπτυξη της γυναίκας, την ισοτιμία της και την απελευθέρωσή της από τα διπλά κοινωνικά της δεσμά, και τα ταξικά και τα φυλετικά. Μιλά δηλαδή για πολύ συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα το ΚΚΕ, τα οποία θα στηρίξουν την ισοτιμία της γυναίκας, μιλά για τα δικαιώματα της γυναίκας, και δεν μιλά όπως το νομοσχέδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις λεγόμενες ίσες ευκαιρίες. Λίγες είναι αυτές βέβαια στον καπιταλισμό και όποιος προλάβει να τις αρπάξει. Το ΚΚΕ μιλά και παλεύει για την εξάλειψη της ανεργίας και το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, και των γυναικών και των ανδρών, στην εργασία ως βασικό τους κοινωνικό δικαίωμα. Με την ισότιμη συμμετοχή βεβαίως των γυναικών στην εργασία, με σταθερή δουλειά, με σταθερό ημερήσιο ωράριο εργασίας, λιγότερες ώρες δουλειάς, με μισθούς για να ζει σήμερα σαν άνθρωπος και όχι με αυτούς τους τωρινούς της φτώχειας. Μιλά το ΚΚΕ επίσης και παλεύει για το δικαίωμα της γυναίκας να έχει την ολόπλευρη προστασία της κοινωνίας, τον κρίσιμο αναπαραγωγικό της ρόλο, με άδειες μητρότητας ίδιες για όλες τις εργαζόμενες, με βάση τις ανάγκες της μητέρας και του βρέφους και όχι των επιχειρήσεων, με προστασία της εγγύου, της λεχόνας από την απόλυση, που δεν θα είναι μόνο στα χαρτιά και από την άλλη με τα παραθυράκια των νόμων σας οι εργοδότες από πίσω να απολύουν αβέρτα ακόμα και εγγύους, με το να δίνεται επίδομα άδειας μητρότητας πριν και μετά τον τοκετό και στις αυτοαπασχολούμενες, στις αγρότησες, και αυτός ο χρόνος να υπολογίζεται ως συντάξιμος και χωρίς ασφαλιστικές εισφορές, είναι και τροπολογία του ΚΚΕ που την έχει καταθέσει για αυτό το ζήτημα, με το να δίνεται το επίδομα τοκετού σε όλες τις γυναίκες και όχι μόνο σε αυτές που γεννάνε στο σπίτι τους, λες και βρισκόμαστε στο 19ο αιώνα. Και γι' αυτό έχουμε καταθέσει τροπολογία στο σημερινό νομοσχέδιο, με σύνταξη αξιοπρεπή. 5 χρόνια νωρίτερα λέμε εμείς για τις γυναίκες από τους άντρες. Στα 55 χρόνια και στα 50 για όσες εργάζονται σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες. Και μην μου πείτε, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι έτσι παραβιάζεται τάχα μου η ισονομία και η ισότητα και ότι έτσι οι γυναίκες αποκτούν, λέει, προνόμια. Γιατί αυτή η διαφορά στη συνταξιοδότηση των γυναικών που οφείλει να υπάρχει δεν είναι προνόμιο. Είναι η ελάχιστη ανταπόδοση της κοινωνίας στη γυναίκα για τον αναπαραγωγικό της ρόλο και τις ανάγκες της που προκύπτουν από αυτόν τον ρόλο. Από εδώ πηγάζει και η οφειλόμενη κοινωνική αναγνώριση και προστασία της μητρότητας. Τι βλέπουμε όμως σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας? Στο βωμό μιας υποτιθέμενης ισότητας των φύλων να παίρνονται αμπάριζα και όσες θετικές ρυθμίσεις είχαν απομείνει για τις γυναίκες
όπως η απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας σε βιομηχανικούς κλάδους ή οι άδειες της μητρότητας. Τι εννοεί όμως άραγε το νομοσχέδιο όταν μιλά για ίσες ευκαιρίες σε κάθε έκφανση του δημόσιου και ιδιωτικού βίου? Ποιες είναι τέλος πάντων αυτές οι ίσες ευκαιρίες που προσφέρονται στις σημερινές γυναίκες? Μα ποιες άλλες από τις ευέλικτες άδειες μητρότητας, από τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο που οδηγούν πολλές νέες μητέρες να χάνουν το επίδομα της άδειας μητρότητας, αφού έτσι είναι αδύνατο για μια μητέρα να συμπληρώσει 200 ένσημα που απαιτούνται για να πάρει αυτό το επίδομα, και γι' αυτό έχουμε καταθέσει τροπολογία? Ποιες άλλες από τις ίσες ευκαιρίες στην πρόωρη απόλυση πριν τον Ιούνι, που έχουν επίσης και όλες οι αναπληρώτριες γυναίκες εκπαιδευτικοί με επαπειλούμενη εγκυμοσύνη? Ποιες άλλες τέλος από τις ίσες ευκαιρίες που έχουν στις απολύσεις τους πολλές νέες γυναίκες που, αψηφώντας τον εκβιασμό των εργοδοτών τους, έμειναν έγκυες και τόλμησαν άκουσον και έβαλαν τη γέννηση των παιδιών τους πάνω από την επιχείρηση όπου εργάζονται, ενώ όλο και περισσότερο προβάλλεται αυτό το αντιδραστικό φρούτο της κρυοσυντήρησης, σύμφωνα με το οποίο οι νέες γυναίκες έχουν, λέει, την ευκαιρία να βάλουν κυριολεκτικά στο ψυγείο τη χαρά της μητρότητας, για να μην θυχτούν βέβαια πάντα τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Και όταν η κυβέρνηση μιλά στο άρθρο 18 για την ένταξη της διάστασης του φύλου στη δημόσια υγεία, εννοεί απλώς τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, στατιστικές αναλύσεις, επιμορφώσεις, ενώ την ίδια στιγμή στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας απουσιάζουν σχεδόν από παντού οι γυναικολόγοι, για παράδειγμα. Πού και πώς να τη δουν αυτήν την ένταξη της διάστασης του φύλου του στη δημόσια υγεία εκείνες οι γυναίκες που τρέχουν με την ψυχή στο στόμα όλη μέρα και μετά περιμένουν για ώρες την αναμονή για να κρυβοπληρώσουν, και από πάνω, λέμε εμείς, τις αναγκαίες ιατρικές επισκέψεις, τις διαγνωστικές εξετάσεις, τα φάρμακα, τον προγεννητικό έλεγχο, τον παιδικό σταθμό, τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους, το εμβόλιο, τη λογοθεραπεία, την εργοθεραπεία, την ψυχολογική στήριξη. Άκρη δεν έχει, τελειωμό δεν έχει ο κατάλογος, τη φροντίδα των ηλικιωμένων, των αναπήρων. Όλα όσα θα έπρεπε δηλαδή να παρέχει δωρεάν μια επί της ουσίας δημόσια υγεία, με τη λειτουργία υπηρεσιών νοσηλείας και φροντίδας στο ίδιο το σπίτι και με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τέλος, τι προσφέρει άραγε αυτή η ένταξη της διάστασης του φύλου στη δημόσια υγεία σε πολλά νέα ζευγάρια που πέφτουν υποχρεωτικά, μιας και δεν έχουν άλλη επιλογή, πέφτουν υποχρεωτικά στα πανάκριβα δίχτυα των εμπόρων της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής? Καλή, δεν λέμε, θα την ψηφίσουμε τη θεσμοθέτηση της άδειας από την εργασία γι' αυτό. Αλλά το κύριο, η ίδια η διαδικασία μένει ακάλυπτη από το κράτος και γίνεται και αυτή άλλη μια ατομική ευθύνη. Καλές λοιπόν οι διακηρύξεις ενάντια στις κοινωνικές διακρίσεις, χρειάζονται όμως και έμπρακτη εφαρμογή με κρατικές υποδομές και υπηρεσίες για την κοινωνική στήριξη και προστασία όλων όσων υφίστανται τέτοιες διακρίσεις. Ακόμα και ορισμένες θετικές αναφορές που υπήρχαν στο αρχικό σχέδιο νόμου, που έχει μια ιστορία κανένας χρόνου περίπου, για τις άμεσες διακρίσεις, δεν υπάρχουν πια στο σημερινό νομοσχέδιο, όπως εκείνη η αναφορά που υπήρχε και αφαιρέθηκε για διακρίσεις ιδίως λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, ή η αναφορά στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, παρά την κυβερνητική προπαγάνδα για τις συλλογικές συμβάσεις. Να τι πρέπει να έχουν στο νου τους όλες οι γυναίκες όταν θα ψηφίζουν σε λίγο καιρό το Μάη. Ας δούμε άλλη μια βασική πλευρά αυτής της ουσιαστικής ισότητας, έτσι όπως την εννοεί το ΚΚΕ. Μιλάμε για το δικαίωμα της γυναίκας να μην περνά όλη της τη ζωή μόνο με τη φροντίδα πότε των παιδιών, πότε των ηλικιωμένων ή και των αναπήρων. Για να ικανοποιηθεί όμως αυτή η ανάγκη της γυναίκας και να το δει στην πράξη, χρειάζονται δωρεάν και σύγχρονη κρατική βρεφονιπιακή σταθμή για όλα τα παιδιά, χωρίς προϋποθέσεις και όρους. Κάτι βεβαίως που είναι πρωταρχικά ωφέλιμο και αναγκαίο για τα ίδια τα παιδιά και την ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Χρειάζονται υπηρεσίες για τις ανάγκες των ηλικιωμένων μελών της οικογένειας, μελών με χρόνιες παθήσεις, ειδικές ανάγκες. Έτσι, μόνο έτσι, μπορεί να εξασφαλιστεί στην πράξη η ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας στην κοινωνική ζωή και δράση. Και όλες αυτές οι πλευρές της ζωής της γυναίκας
το δικαίωμά της δηλαδή στη μητρότητα, στην εργασία, στον ελεύθερο χρόνο, δεν είναι ούτε αντικρουόμενες ούτε αντιφατικές. Μια τέτοια αντιδραστική στην ουσία θεώρηση έχει για αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο καπιταλισμός, που οδηγεί τη μια πλευρά της ζωής της γυναίκας ενάντια στην άλλη, και γι' αυτό τις προβάλλει αυτές τις πλευρές αποσπασμένες, ξεκομμένες τη μια από την άλλη, κατακερματίζοντας την προσωπικότητα και τη ζωή της γυναίκας και προσπαθώντας, όπως λέει, να τις εναρμονίσει, να τις συμφιλιώσει με τη λοταρία των βάουτσερ, έχοντας πάντα στο μυαλό της τα κέρδη των επιχειρήσεων. Για το ΚΚΕ, η μητρότητα, η εργασία, ο ελεύθερος δημιουργικός χρόνος κάθε γυναίκας δεν είναι ούτε αντικρουόμενα ούτε ασυμβίβαστα. Αντίθετα, όλα αυτά και πρέπει και μπορούν να δένουν αρμονικά και να συμπληρώνουν το ένα το άλλο, συμβάλλοντας στη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης γυναικείας προσωπικότητας. Στο κάτω-κάτω, ενιαία δικαιώματα αποτελούν όλα αυτά και μια κοινωνία οφείλει να τα εξασφαλίζει ισότιμα για όλα τα μέλη της. Η καπιταλιστική κοινωνία βεβαίως ούτε μπορεί, ούτε και θέλει να το πετύχει αυτό. Αντίθετα, σε χώρες σε προηγούμενες δεκαετίες με χαμηλότερο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, αυτό μπόρεσε και έγινε πράξη. Και έγινε πράξη γιατί αυτές οι χώρες ήταν σοσιαλιστικές και η οικονομία τους, όπως και η κοινωνία τους, οργανώνονταν όχι για το κέρδος, αλλά για να ικανοποιούνται οι ανθρώπινες ανάγκες. Έρχομαι τώρα για ένα τελευταίο σχόλιο σχετικά με την απονομή σημάτων ισότητας σε επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που θεσπίζει αυτό το νομοσχέδιο, ως επιβράβευση, έτσι λέει, για την προώθηση της ισότητας των φύλων, σήματα ισότητας σε επιχειρήσεις. Λοιπόν, για την προώθηση της ισότητας των φύλων, ιδέα την οποία τις προάλλες ο κύριος Βορύδης τη βρήκε συμπαθητική και τη διάταξη θετική, την οποία και ψηφίζει, όπως δήλωσε. Μπροστά στις επιχειρήσεις βλέπετε και στις ανάγκες τους, οι διαχωριστικές σας γραμμές εξαφανίζονται. Εμφανίζονται ως διαμαγείας όταν πρόκειται για την κυρία Κουντουρά. Για αυτές λοιπόν, για αυτά λοιπόν τα σήματα ισότητας, έχουμε κάποιες σκέψεις. Λόγου χάρη το πρώτο σήμα ισότητας δικαιούται, νομίζουμε, να το πάρει μετά τα τελευταία της κατορθώματα η διοίκηση των καταστημάτων My Market, η οποία καλεί το προσωπικό της, χωρίς διακρίσεις πάντα, να χαμογελά στους πελάτες από ευτυχία, γιατί πληρώνεται με 300 ευρώ. Το δεύτερο σήμα ισότητας μάλλον πρέπει να πάει στο Υπουργείο Παιδείας, που απολύει γυναίκες εκπαιδευτικούς με επαπειλούμενη εγκυμοσύνη, στα πλαίσια εφαρμογής προφανώς του gender mainstreaming, ως παράδειγμα δηλαδή ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές. Τώρα, για το τρίτο βραβείο, μάλλον θα γίνει σκληρή μάχη ανάμεσα στα ιδιωτικά κανάλια, Sky και τα λοιπά, που με τα γνωστά τους reality, κάθε βράδυ, στη ζώνη της πιο υψηλής τηλεθέασης, σέβονται και προάγουν τη γυναικεία προσωπικότητα, ούμην και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Περνάω στις διατάξεις του νομοσχεδίου για την ηθαγένεια. Λίγες, πολύ λίγες είναι οι αμιγώς θετικές. Η πρόβλεψη του 31ου άρθρου για τα παιδιά με αναπηρία δεύτερης γενιάς μεταναστών που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα, θετική ασφαλώς, γιατί τα εξαιρεί από την υποχρέωση φοίτησης σε σχολείο, θολώνει όμως λίγο από τα ασαφή πιστοποιητικά που απαιτούνται, ενώ και το όριο του ποσοστού αναπηρίας πρέπει να πέσει. Πρέπει να ξαναπάει μάλλον στο 67% από το 80% που πήγε τα τελευταία χρόνια, και φυσικά και τα παιδιά αυτά και οι οικογένειές τους να έχουν την κρατική στήριξη όπως και όλα τα παιδιά. Μπορεί να μειώνεται λίγο το παράβολο της αίτησης πολιτογράφησης από 700 σε 550 ευρώ, ωστόσο και πάλι υψηλό παραμένει. Είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς το λέτε στην αιτιολογική έκθεση. Ενώ μπαίνει και ένα νέο παράβολο χαράτσι, 100 ευρώ για την υποβολή αντιρρήσεων στο Συμβούλιο Ιθαγένειας. Σύμφωνα με το άρθρο 32, γίνεται υποχρεωτικό στη διαδικασία πολιτογράφησης το τεστ πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας, όσο και των υπόλοιπων προϋποθέσεων, ελληνική ιστορία και πολιτισμός, με την κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι απαλλάσσει τη διαδικασία από υποκειμενισμούς. Αντιφάσκοντας όμως την ίδια στιγμή με τον εαυτό της, όλα όσα αφορούν αυτή τη διαδικασία τα παραπέμπει στην κρίση του εκάστοτε υπουργού. Αυτό το επισημαίνει και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ενώ προβληματισμός υπάρχει και για την υποχρέωση των ετούντων πολιτογράφηση να προσκομίζουν πιστοποιητικά επάρκειας γνώσης
της ελληνικής γλώσσας, το οποίο βεβαίως και θα το αγοράζουν υποχρεωτικά από την αγορά την εκπαιδευτική που υπάρχει, αφού δημόσιο σύστημα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας για τους μετανάστες που ζουν και δουλεύουν στη χώρα μας, και ας το ζητάει το ΚΚΕ, τέτοιο σύστημα, και οι οργανώσεις των μεταναστών βεβαίως το ζητούν, τέτοιο σύστημα δεν υπάρχει ακόμα. Σημειώνουμε ακόμα την προβληματικότητα ορισμένων διατάξεων, όπως τα απαιτούμενα εκαθαριστικά εφορίας για όλα τα χρόνια διαμονής του ετούντα και όχι μόνο του τελευταίου, όπως ίσχυε ως τώρα, ή η απόρριψη ή η αναστολή της αίτησης του ετούντα, πολιτογράφηση ακόμα και για την νόμιμη απουσία του από τη χώρα μας για ένα διάστημα, αλλά και το γεγονός ότι παραμένουν άθικτες δυστυχώς οι παλιότερες διατάξεις για τα λεγόμενα ποινικά κολλήματα των ετούντων πολιτογράφηση, όπου τσουβαλιάζονται κυριολεκτικά σοβαρά εγκλήματα με άλλα αδικήματα ίσονος σημασίας, όπως η συκοφαντική δυσφήμιση ή η αντίσταση κατά της αρχής. Επιστημονικοί φορείς, όπως η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, προτείνουν την εκλογήκευση αυτής της διάταξης, κύριε Υπουργέ, περί ποινικών κολλημάτων, ώστε να μην αισθάνονται όμοιροι αυτοί οι μετανάστες, παραδείγματος χάρη ότι αν κινητοποιηθούν δεν θα μπορέσουν ποτέ να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Στη διαδικασία καθορισμού ηθαγένειας ανηθογενών Ρωμά με μακρά παρουσία στην Ελλάδα, και αυτή παραπέμπεται αδικαιολόγητα σε υπουργικές αποφάσεις. Ο κάθε άνθρωπος ασφαλώς θα πρέπει να έχει ηθαγένεια, και φυσικά οι Ρωμά που εξαιτίας του κοινωνικού τους αποκλεισμού αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Για τις υπόλοιπες διατάξεις σχετικά με τις δημοτικές εκλογές, τις τροποποίησεις του Καλλικράτη, του Κλεισθένη, ώστε να ξεπεραστούν αντιφάσεις και δυσκολίες στην εφαρμογή τους, ιδίως του Κλεισθένη, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να μειωθεί ο υποχρεωτικός αριθμός των υποψηφίων μιας κοινότητας στο 60% των μελών του Συμβουλίου της, ο επικεφαλής της να ορίζεται από τον συνδυασμό του, και η ποσόστηση του 40% για τις γυναίκες να αφορά στο σύνολο της επικράτειας και όχι σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Κλείνω με ένα μικρό σχόλιο για την επίμαχη τροπολογία και συγκεκριμένα για το τμήμα της Εκείνο, την επίμαχη τροπολογία που ήρθε σήμερα το πρωί, και συγκεκριμένα για το τμήμα της Εκείνο που αφαιρεί τα κολλήματα των βουλευτών στο να είναι υποψήφιοι στις ευρωεκλογές και η οποία προκαλεί βεβαίως τόσο πολύ μεγάλο θόρυβο. Είναι δυνατόν, ρωτάμε, είναι δυνατόν την τελευταία στιγμή, 10 μέρες πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων των ευρωεκλογών, γιατί αυτό θα γίνει στις 2 του Απρίλη, να κατατίθενται τροπολογίες που να αλλάζουν τους εκλογικούς κανόνες ανάλογα με το πώς βολεύει κάθε φορά τον καθένα? Δεν μπαίνουμε στην ουσία. Για τους λόγους αυτούς δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε και θα μείνουμε βεβαίως στο παρόν. Την τροπολογία τώρα που αφορά τη διαγραφή των χρεών των λαϊκών νοικοκυριών στους Δήμους, ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, θα την αναπτύξουμε στην δευτερολογία μας. Ευχαριστώ πολύ.